ζωγραφίζουν στον τοίχο. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο παιδί, στους γονείς και τις εκπαιδευτικές ανησυχίες όλων μας. Επιμελείται και παρουσιάζει η νηπιαγωγός Γαλήνη Μουτάφη. Τα παιδιά τραγουδούν στους δρόμους, η φωνή τους στον κόσμο αλλάζει. Τα σκοτάδια σκορπάνε και η μέρα λουλούδιζει σαν αυτός στο περβάζει. Τα σκοτάδια σκορπάνε και η μέρα λουλούδιζει σαν αυτός στο περβάζει. Είναι δύο αγαπημένα αδελφάκια που πολλές φορές μοιράζονται τα παιχνίδια τους. Σήμερα η Κατερίνα είναι πολύ χαρούμενη. Έχει φτιάξει ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο και οδηγεί το καινούργιο αυτοκινητάκι της. Ωστόσο, ο Φίλιππος φαινόταν κατσουφιασμένος. «Δώστο μου», φώναξε ο Φίλιππος. Η Κατερίνα όμως δεν του έδινε σημασία. «Έλα, άσε με να παίξω κι εγώ», είπε ο Φίλιππος θυμωμένος και προσπάθησε να της αρπάξει το αυτοκινητάκι. Τα δύο αδελφάκια άρχισαν να τσακώνονται για τα καλά. Ο Φίλιππος έπεσε κατά λάθος πάνω στον αυτοκινητόδρομο και τον έριξε κάτω. «Κοίτα τι έκανες, τον χάλασες», του φώναξε η Κατερίνα και του έδωσε μια σμπροξιά. Ο Φίλιππος έτρεξε αμέσως στη μαμά του, κλαψουρίζοντας. «Μαμά, μαμά, η Κατερίνα με χτύπησε». Η μαμά πήγε με τον Φίλιππο στο δωμάτιο της Κατερίνας. Η μικρή καθόταν στο πάτωμα και ήταν κατακόκκινη από θυμό. «Μου χάλασε τον αυτοκινητόδρομο», είπε με παράπονο στη μαμά. «Και εσύ δεν μ' αφήνεις να παίξω με το αυτοκινητάκι», ξεφώνησε ο ζηλιάρης Φίλιππος. «Είναι δικό μου δώρο», φώναξε η Κατερίνα. «Παιδάκια, δεν υπάρχει λόγος να μαλώνετε», είπε η μαμά που κατάλαβε τι είχε συμβεί. Η Κατερίνα ήθελε να χαρεί σήμερα το δωράκι της. «Αύριο όμως θα σ' αφήσει να παίξεις και εσύ, Φίλιππε». «Γιατί δεν βρίσκεις τώρα ένα άλλο αυτοκινητάκι για να παίξετε μαζί?» «Καλά, τότε θα παίξω με αυτό εδώ», είπε ο Φίλιππος και έπιασε ένα μπλε φορτηγάκι. «Μπορώ?» ρώτησε ευγενικά την αδελφούλα του. «Κάνε ό,τι θες», του απάντησε εκείνη. «Και τώρα μπορείτε να ξαναφτιάξετε μαζί τον αυτοκινητόδρομο. Θα ήθελα όμως να σας πω κάτι. Είστε πια μεγάλα παιδιά και δεν πρέπει να μαλώνετε. Τα προβλήματα λύνονται με συζήτηση. Καταλάβατε, μικρά μου ζυζάνια?» τους είπε η μαμά και βγήκε από το δωμάτιο. Τα δύο αδελφάκια ξέχασαν αμέσως τον καυγά τους και κοιτάχτηκαν μεταξύ τους παραξενεμένα. «Γιατί η μαμά μας είπε ζυζάνια?» ρώτησε ο Φίλιππος. «Δεν ξέρω», μουρμούρισε η Κατερίνα. «Μπα, δεν ξέρετε τι είναι τα ζυζάνια?» ακούστηκε μια παράξενη φωνή κοντά στο αυτί του Φίλιππου. «Για κοιτάξτε με, κανονικά εμείς τα ζυζάνια είμαστε αόρατα. Για σας όμως που με διασκεδάσετε τόσο με τον καυγά σας, έκανα μια εξαίρεση. Να με λοιπόν, κάθε φορά που μαλώνετε, εγώ θα σας ψιθυρίζω κακές κουβέντες και μερικές φορές σας κουντάω και σας κάνω να θυμώνετε ακόμα πιο πολύ. Ποιος είσαι εσύ? Φύγε τον νόμο μου», φώναξε ο Φίλιππος και προσπάθησε να διώξει το ζυζάνιο με τα χέρια του. «Χιχιχι, δεν θα με ξεφορτωθείς τόσο εύκολα», είπε το ζυζάνιο γελώντας και αμέσως πήδηξε ψηλά και γλίστησε μέσα από τα χέρια του.
«Κοίτα, έχεις και εσύ ένα συζάνιο στον ώμο σου», φώναξε ο Φίλιππος. Η Κατερίνα γύρισε το κεφάλι της και πραγματικά ένα συζάνιο καθόταν πάνω στον ώμο της. «Χιχιχι, εμείς τα συζάνια ερχόμαστε δυο-δυο. Ξέρετε γιατί? Γιατί χρειάζονται τουλάχιστον δύο για να στηθεί ένας ωραίος καυγάς», είπε γελώντας το συζάνιο. «Και τώρα μη χάνεις χρόνο», ψιθύρισε το αυτή της Κατερίνας. «Χάλασε τα παιχνίδια του Φίλιππου». «Φύγε γρήγορα από τον ώμο μου», ξεφώνησε η Κατερίνα. «Όχι, όχι, όσο μαλώνετε εσύ και ο αδερφός σου, εμείς θα καθόμαστε στον ώμο σας», φώναξε το συζάνιο τόσο δυνατά που η Κατερίνα ξαφνιάστηκε και έπιασε το χέρι του Φίλιππου. Τα δύο αδελφάκια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και, τι έκπληξη, τα ζυζάνια εξαφανίστηκαν από τους ώμους τους. «Γρήγορα, Φίλιππε, πάμε να ρωτήσουμε τη μανούλα. Είναι στον κήπο, εκείνη θα ξέρει». «Μαμά, μαμά», φώναξαν τα παιδιά τρέχοντας στον κήπο, «πες μας τι είναι αυτά τα ζυζάνια, από πού έρχονται». «Τα ζυζάνια, είναι κάτι πλασματάκια σαν κατσικάκια που βάζουν τα παιδιά να μαλώνουν μεταξύ τους. Ψιθυρίζουν τα πιο άσχημα πράγματα στα αυτάκια τους για να τα νευριάσουν και να τα βάλουν να τσακωθούν. Και ξέρετε, υπάρχουν μεγάλα και μικρά ζυζάνια. Για τους μεγάλους καυγάδες φταίνε τα μεγάλα και άτακτα ζυζάνια. Για τους μικρούς τσακωμούς πάλι τα πιο μικρά». «Πω πω, και πώς φεύγουν αυτά τα ζυζάνια?», ρώτησε η Κατερίνα. «Δεν φεύγουν εύκολα, αλλά υπάρχει τρόπος. Έχω ακούσει ότι πρέπει να τα πιάσεις, να τα στριφογυρίσεις και να τα πετάξεις μακριά. Αυτό πιάνει όμως μόνο αν έχετε γίνει ξανά φίλοι». «Και δεν ξαναγυρίζουν, μαμά?», ρώτησε ο Φίλιππος. «Αν τα πηγαίνετε καλά με τους άλλους, τα ζυζάνια μεταμορφώνονται σε αξιαγάπητα προβατάκια. Προσέξτε όμως, αν αρχίσετε πάλι να τσακώνεστε, τα προβατάκια θα γίνουν και πάλι άτακτα ζυζάνια». Το πρωί ο Φίλιππος και η Κατερίνα πήγαν στο σχολείο. Σε μια γωνιά είδαν την Ιουλία, τον Χριστόφορο και τη μικρή Αλεξάνδρα που έπαιζαν την οικογένεια. Ξαφνικά άρχισαν να τσακώνονται. Ο Φίλιππος και η Κατερίνα πλησίασαν και τι να δουν. Τα τρία παιδάκια είχαν από ένα ζυζάνιο στον ώμο τους. «Για ακούστε, δεν θα κάνω εγώ όλη την ώρα το μωρό», φώναζε η Αλεξάνδρα και χτυπούσε τα πόδια της στο πάτωμα. «Αφού εσείς οι πιο μικροί», της έλεγε η Ιουλία. «Μετά είναι η σειρά μου να κάνω τον μπαμπά». «Όχι, είναι δική μου σειρά», ούρλιαζε η Αλεξάνδρα. Ο Φίλιππος και η Κατερίνα ήθελαν να μπουν στη μέση και να πούν στα δύο κορίτσια να μην τσακώνονται. Αλλά ευτυχώς, πρόλαβε ο Χριστόφορος. «Καλά, μη μαλώνετε, θα κάνω εγώ σήμερα το μωρό και η Αλεξάνδρα θα κάνει αυτό που θέλει, εντάξει?» Τότε έγινε κάτι εκπληκτικό. Τα άτακτα ζυζάνια μεταμορφώθηκαν σε κάτι χαριτωμένα προβατάκια. Τα δύο αδερφάκια όμως γρήγορα συνάντησαν τα επόμενα ζυζάνια. «Άουτς, φύγε από εδώ», άρχισε να ρουλιάζει ο Αχιλλέας που είχε πιάσει τον Λουκά από τα μαλλιά. «Σταμάτα, παλιόπαιδο», φώναζε και ο Λουκάς, προσπαθούσε να ξεφύγει ρίχνοντας κλωτσιές. «Κοίτα κάτι μεγάλα και θυμωμένα ζυζάνια», είπε η Κατερίνα. «Χτυπάνε τα παιδιά για να τα νευριάσουν». Τα δύο αγόρια έπεσαν στο πάτωμα και άρχισαν να παλεύουν. «Δώσ' του μια κλωτσιά», φώναζε το ζυζάνιο του Λουκά. «Τράβα του τα μαλλιά πιο δυνατά», ούρλιαζε το ζυζάνιο του Αχιλλέα. «Μην παραδίδεσαι τώρα», τσίδιζε το ζυζάνιο του Λουκά. «Σταματήστε επιτέλους», φώναξε η δασκάλα των παιδιών, προσπαθώντας να χωρίσει τους δύο μικρούς καυγατζίδες. Ο Αχιλλέας βγήκε έξω στην αυλή μου τρομένος, με ένα μεγάλο ζυζάνιο πάνω στον ώμο του. Καθώς όμως περνούσε μπροστά από τον Φίλιππο, εκείνος βρήκε ευκαιρία και άρπαξε το ζυζάνιο από το λαιμό, το στριφογύρισε στον αέρα και το πέταξε μακριά. Ο Αχιλλέας ξαφνιάστηκε, αλλά δεν κατάλαβε τι έγινε. «Πιάνει», ψιθύρισε ο Φίλιππος στην Κατερίνα. «Το ζυζάνιο έφυγε». Ο Φίλιππος όμως βιάστηκε να χαρεί. Το ζυζάνιο δεν άρχισε να ξαναγυρίσει και με ένα άλμα προσγειώθηκε στον ώμο του Αχιλλέα. Αυτή τη φορά ήταν ακόμα πιο μεγάλο, ακόμα πιο θυμωμένο. «Δείχτους ποιος είναι ο πιο δυνατός», ψιθύρισε το ζυζάνιο στο αυτί του Αχιλλέα.
Ο Αχιλλέας ανέβηκε στην τζουλίδρα, στάθηκε στην κορυφή και δεν άφηνε κανένα παιδάκι να περάσει. «Άσε την Παυλή να κάνει τσουλίδρα», φώναξε ο Νίκος. «Μην τους αφήνεις», συνέχισε τις κακίες του το Ζιζάνιο. Η Παυλή άρχισε να κλαίει, μα να φιλητά, και η δασκάλα μπήκε πάλι στη μέση για να σταματήσει τον καυγά. Το μεσημέρι η μαμά ήρθε να πάρει τον Φίλιππο και την Κατερίνα από το σχολείο. «Τα περάστε καλά σήμερα?» «Προσπαθήσαμε να διώξουμε τα Ζιζάνια», είπε ο Φίλιππος, «αλλά δεν τα καταφέραμε και τόσο καλά». «Ναι, τα Ζιζάνια δεν φεύγουν όταν τα βλέπουν ότι ο καυγάς δεν τελειώνει και βάζουν τα παιδιά να τσακωθούν ξανά. Σήμερα όλοι μαλώναν και εμείς δεν μπορούσαμε να παίξουμε», παραπονέθηκε η Κατερίνα. «Μη στεναχωριέστε. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και να τσακώνονται», τους εξήγησε η μαμά. «Εσείς δεν πρέπει να αφήνετε τα κακά Ζιζάνια να σας κάνουν ό,τι θέλουν». «Μα δεν μπορούμε να τα διώξουμε για πάντα», ρώτησε ο Φίλιππος. «Όταν τα παιδιά μαλώνουν και χτυπούν το ένα το άλλο, τότε κάποιος πρέπει να μπει στη μέση για να τα σταματήσει. Ένας καυγάς όμως δεν χρειάζεται να φτάσει μέχρι εκεί. Ας σκεφτούμε τώρα τι είναι αυτό που αρέσει τα Ζιζάνια». «Τα κακά λόγια», είπε η Κατερίνα. «Οι κλωτσιές και οι μπουνιές», πετάχτηκε ο Φίλιππος. «Ή το να χαλάμε τα παιχνίδια των άλλων». «Όταν κάποιος βάζει τις φωνές, τότε το ζιζάνιό του γίνεται μεγαλύτερο και πιο κακό από πριν», συμπλήρωσε η Κατερίνα. «Σωστά. Τι νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε για να τα νευριάσουμε?», ρώτησε η μαμά. «Να σταματήσουμε να χτυπάμε τους άλλους, να μην χαλάμε τα παιχνίδια τους και να μην βάζουμε τις φωνές», είπε ο Φίλιππος. «Ακριβώς», είπε η μαμά. «Τότε τα Ζιζάνια χάνουν τη δύναμή τους. Αν καταφέρνετε να σταματάτε μόνοι σας τους καυγάδες, τότε τα Ζιζάνια θα νευριάσουν και θα φύγουν μακριά». «Βρήκα τι θα κάνουμε. Θα κλείνουμε τα αυτιά μας όταν μας μιλάνε τα Ζιζάνια και δεν θα τσακωνόμαστε», είπε ο Φίλιππος όταν γύρισαν στο σπίτι. «Έτσι μπράβο Φίλιππε», είπε η μαμά. «Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που δεν αρέσει καθόλου στα Ζιζάνια. Δεν τους αρέσει να σας βλέπουν, να δίνετε τα χέρια και να είστε αγαπημένοι». «Αυτό είναι πολύ εύκολο», είπε χαρούμενη η Κατερίνα. «Ναι, αλλά τι θα κάνουμε με τα Ζιζάνια στο σχολείο?», ρώτησε ο Φίλιππος ανήσυχος. «Έχω μια ιδέα», είπε η μαμά. «Όλα αυτά τα πράγματα που δεν αρέσουν στα Ζιζάνια μπορούμε να τα ζωγραφίσουμε σε ένα χαρτόνι και να ζητήσετε από τη δασκάλα σας να το κρεμάσει στην τάξη για να το βλέπουν όλα τα παιδιά». «Ναι, ναι, αυτό θα κάνουμε», φώναξαν ενθουσιασμένα τα δύο αδελφάκια. Πήραν λοιπόν χαρτί και μπογκές και ξεκίνησαν. «Λοιπόν, δεν πρέπει να κλωτσάμε ή να τραβάμε τα μαλλιά, να φωνάζουμε, να μιλάμε άσχημα, να χαλάμε τα παιχνίδια, να αρπάσουμε τα παιχνίδια άλλων παιδιών, να κοροϊδεύουμε ή να χτυπάμε». Τα δύο αδελφάκια ζωγράφισαν αυτούς κανόνες καλής συμπεριφοράς. Μετά έκοψαν τις ζωγραφιές και τις κόλλησαν πάνω στο κόκκινο χαρτόνι. Η μαμά έγραψε μια φρασούλα κάτω από κάθε ζωγραφιά. «Έγινε φανταστική η αφίσα μας», είπαν χαρούμενα τα παιδιά. Τα αδελφάκια τύλιξαν την αφίσα και την έβαλαν σε ένα χάρτινο στρογγυλό κουτί για να μην χαλάσει. Τώρα πια ήταν σίγουρα ότι τα άτακτα Ζιζάνια θα έφευγαν για πάντα μακριά. Το άλλο πρωί ο Φίλιππος έτρεξε με την αφίσα στη δασκάλα του. «Κυρία, η Κατερίνα, εγώ και η μαμά φτιάξαμε μια αφίσα με κανόνες καλής συμπεριφοράς που θα μας βοηθήσουν να σταματήσουμε τους καυγάδες. Μπορούμε να την κρεμάσουμε στην τάξη». «Πολύ καλή ιδέα», είπε η δασκάλα τους και κάλεσε όλα τα παιδιά. Τα παιδάκια άρχισαν να κοιτάζουν την αφίσα και να σχολιάζουν. «Τι να κάνω αν κάποιος θυμώσει μαζί μου?», ρώτησε ο Αχιλλέας. «Μπορείς να το ρωτήσεις γιατί θύμωσε και να του ζητήσεις συγγνώμη», πρότεινε η Κατερίνα. «Και να δώσετε τα χέρια». «Θα το προσπαθήσω», έκανε σκεπτικός ο Αχιλλέας. «Τέλεια», φώναξε η Κατερίνα. «Τώρα θα μπορούμε να παίζουμε χωρίς να μαλώνουμε και τα άτακτα Ζιζάνια θα γίνουν μικρά και χαριτωμένα προβατάκια». «Για σκέψου καλό μου παιδάκι, μήπως έρχεται συχνά στον ώμο σου ένα άτακτο Ζιζάνιο και σε βάζει να τσακώνεσαι. Σίγουρα είναι πολύ ενοχλητικό. Τώρα όμως ξέρεις τι να κάνεις για να το διώξεις μακριά ή για να το μεταμορφώσεις σε ένα γλυκό προβατάκι».
Καλησπερίζω και σήμερα τους μικρούς και μεγάλους ακροατές μας. Σήμερα το θέμα που θα παρουσιαστεί θα έχει τίτλο «Οι τιμωρίες δεν διδάσκουν τα άταχτα παιδιά». Έδωσα αυτό τίτλο στη σημερινή εκπομπή γιατί θα ήθελα να αναφερθώ για τη δυσάρεστη λέξη τιμωρία, αλλά και για την ηρεμία, την υπομονή, την ψυχραιμία που θα πρέπει να διαθέτουμε όλοι μας, ώστε να μην συγχέονται οι λέξεις τιμωρία και πειθαρχία. Η παιδική ηλικία έχει τον ιδιαίτερο τρόπο της να βλέπει, να σκέπτεται, να αισθάνεται και είναι ολότελα δικός της. Τίποτα δεν είναι λιγότερο συνετό από το να θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε με τους δικούς μας τρόπους. Οι γονείς πρέπει να κάνουν ένα καθημερινό αγώνα δρόμου για να αποκτήσουν τα παιδιά καλούς και σωστούς τρόπους. Φυσικά, εάν οι γονείς δουν το παιδί τους να περνάει ώρες μπροστά στο παράθυρό του με μια στολή παραλλαγής, φορώντας τη μάσκα του θλιμμένου κλόουν και κρατώντας ένα αεροβόλο με το οποίο να σημαδεύει τους γείτονες, είναι απολύτως λογικό να σκεφτούν ότι πρέπει να κάνουν κάτι και γρήγορα. Για πολλές συμπεριφορές ή συνήθειες των παιδιών, όμως θα χρειάζεται να σημάνει ο οικογενειακός συναγερμός, ακόμα και αν αυτές είναι ενοχλητικές. Το πιπίλισμα του αντίχειρα, για παράδειγμα, είναι μια συνήθεια που έχουν πάρα πολλά παιδιά έως τα 5 τους χρόνια. Από εκείνη την ηλικία το φαινόμενο αρχίζει να εξασθενεί. Εάν λοιπόν ο οδοντίατρος δεν σας πει ότι πρέπει να κάνετε κάτι, μπορείτε να αφήσετε το παιδί σας να πιπιλάει το δάχτυλό του? Η ίδια αρχή ισχύει για το τραύλισμα. Περίπου το 5% των παιδιών τραυλίζουν κάποια περίοδο ανάμεσα στα 2 και τα 5 τους χρόνια. Οι γονείς ανησυχούν όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% αυτά τα παιδιά σταματούν να τραυλίζουν μετά τα 6 τους χρόνια. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται πολλές μορφές συμπεριφοράς που από τους γονείς κρίνονται ενοχλητικές ή απαράδεκτες. Περίπου τα μισά παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών δεν μπορούν να καθίσουν ήσυχα όπως θα ήθελαν οι ενήλικοι, και άλλα τόσο κλαψουρίζουν τόσο πολύ ώστε οι γονείς τους το θεωρούν πρόβλημα. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές οι ενοχλητικές συμπεριφορές εξασθενούν με την ηλικία. Με την ίδια ανησυχία αντιμετωπίσουν οι γονείς τα ψέματα που λένε τα παιδιά στην ηλικία των 10 και 11 ετών, ή όταν στην εφηβεία κλέβουν κάποια σοκολάτα από το περίπτερο ή κάνουν κάποια πράξη βανδαλισμού. Για τα περισσότερα παιδιά όμως, αυτά δεν είναι προβλήματα που συνεχίζονται στο μέλλον. Πολλοί γονείς αντιδρούν σε αυτές τις περιπτώσεις τιμωρώντας τα παιδιά τους, και το κάνουν για διάφορους λόγους. Για να διδάξουν στα παιδιά το σωστό και το λάθος, για να ικανοποιήσουν το αίσθημα δικαιοσύνης, για να αποδείξουν την εξουσία τους. Φυσικά δεν μπορεί να μην υπάρξουν επιπτώσεις για ένα παιδί που χαρακώνει το αυτοκίνητο του γείτονα. Έχει αποδειχθεί όμως ότι η τιμωρία δεν αλλάζει τη συμπεριφορά των παιδιών. Ειδικά όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται πιο ανεξάρτητα και περισσότερο ικανά να διεκδικούν, τόσο οι γονείς πρέπει να προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε ένα ερώτημα. Υπάρχει λόγος να θέσω όρια εδώ? Ας φανταστούμε για παράδειγμα ένα ακατάστατο δωμάτιο, μία αιτία πολέμου ανάμεσα σε γονείς και παιδιά σε πάρα πολλά σπίτια. Αν το ακατάστατο δωμάτιο συνοδεύεται από μία ανάλογη συμπεριφορά όσον αφορά τόσο την προσωπική εμφάνιση όσο και τα μαθήματα του σχολείου, τότε η παρέμβαση είναι απαραίτητη. Διαφορετικά, θέστε τον εαυτό σας το εξής ερώτημα. Πόσα δωμάτια ενηλίκων θυμίζουν το βομβαρδισμένο τοπίο ενός εφηβικού δωματίου? Είναι βέβαιο ότι θα δυσκολευτείτε να βρείτε έστω και ένα. Πώς αντιμετωπίζεται ένας μικρός τύραννος? Τιμωρία. Έρευνες έχουν δείξει ότι με τη τιμωρία δεν διορθώνεται η κακή συμπεριφορά του παιδιού. Με τη τιμωρία το παιδί δεν μαθαίνει τι να κάνει και σπανίως μαθαίνει τι να μην κάνει. Η συζήτηση. Δεν είναι βέβαιο ότι με τη συζήτηση βελτιώνεται η συμπεριφορά του παιδιού. Ωστόσο, με τη συζήτηση το παιδί βελτιώνει τις γλωσσικές δεξιότητές του, αναπτύσσει τις ικανότητες του στη λογική σκέψη, αυξάνει τις πιθανότητες να συζητά στην εφηβεία με τους γονείς πράγματα που τον απασχολούν. Ο έπαινος.
Η έστω και μικρή βελτίωση συμπεριφοράς πρέπει να αναγνωρίζεται από το γονέα, είτε λεκτικά, είτε με ένα μικρό δώρο. Παραδείγματος χάρη να του χαρίσετε 15 λεπτά πριν πάει για ύπνο. Το παιχνίδι. Θα σου απαγορεύσω να κάνεις κάτι. Για να δούμε, μπορείς να παραμείνεις ήρεμος. Αλλάξτε ρόλους. Πολλά παιδιά διασκεδάζουν, παίζοντας τους γονείς και λέγοντας όχι στο γονέα που υποδίεται το παιδί. Για να κινήσετε γη και ουρανό, για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα που θα διορθωθεί από μόνο του. Αυτή η προσέγγιση, ωστόσο, απαιτεί αρκετή δόση ηρεμίας, πειθαρχίας και υπομονής από τους γονείς. Ακόμη και αυτοί οι γονείς όμως που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ηρεμία πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μια συνήθεια που εγκαταλείπει ένα παιδί με τον καιρό είναι πιθανό να επιστρέψει και μάλιστα με χειρότερο βαθμό από ποτέ. Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις η κακή συμπεριφορά δεν ήρθε για να μείνει, δικαίως κάποιοι γονείς μπορεί να ανησυχήσουν. Είναι φυσιολογικό για ένα τετράχρονο παιδί να κλέψει ένα γλυφιτζούρι. Τι συμβαίνει όμως όταν κλέβει γλυφιτζούρια ένας 12χρονος? Σε αυτή την περίπτωση μάλλον πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Γιαννάκη, διάβασε τα μαθήματά σου. Σε λίγο μαμά, θέλω να παίξω λίγο ακόμη. Μαριάννα, κλείσε την τηλεόραση και πήγε να διαβάσεις. Αμάνθια με αυτό διάβασμα. Αλήθεια, εσείς τόσο εξοικειωμένοι είστε με αυτούς τους διαλόγους? Κατά κανόνα, η μόρφωση των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα των γονιών τους. Τι γίνεται όμως όταν τα παιδιά διαφωνούν και αντιδρούν σε αυτό? Τι κάνουμε προκειμένου να μην δίνουμε διαρκείς μάχες για να μελετήσει? Πώς μπορούμε να κάνουμε το παιδί μας να διαβάσει? Σε έρευνες που έχουν γίνει σε παιδιά από 3 έως 13 ετών, έχει αποδειχθεί ότι το 80% των παιδιών που υπέστησαν χειροδική από τους γονείς τους, στο επιτρεπτό όριο και όχι σε ακραίο σημείο, παρουσίασαν ανασφάλειες, φόβους και παραβατική συμπεριφορά σε μικρότερο βαθμό από εκείνα τα παιδιά που ήταν δέκτες φωνών, υστερικών συμπεριφορών και διαρκών επιπλήξεων. Η παιδική ψυχή στιγματίζεται, τραυματίζεται και αντιδρά ανησυχητικά και επικίνδυνα μπροστά σε τέτοιες συμπεριφορές. Αφορμή να ψάξουμε λίγο περισσότερο τις επιπτώσεις που προξενούν οι φωνές των γονιών στην ευαίσθητη παιδική ψυχή μας. Αφορμή να ψάξουμε λίγο περισσότερο τις επιπτώσεις που προξενούν οι φωνές των γονιών στην ευαίσθητη παιδική ψυχή μας έδωσε άρθρο με το πολύ εύκολο το τίτλο «Οι φωνές των γονιών είναι το νέο ξύλο». Εκεί λοιπόν διαβάζουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες οι περισσότερες οικογένειες σήμερα μοιράζονται ένα μυστικό. Τις ιστερικές φωνές και τα ρουλιαχτά που έχουν αντικαταστήσει σε ένα σημαντικό ποσοστό το παραδοσιακό ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο. Έτσι, από τους 991 γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα, ένα 88% παραδέχτηκε ότι τουλάχιστον μια φορά τον προηγούμενο χρόνο είχε φωνάξει τα παιδιά του. Κι όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των γονιών, η πρόθεσή τους δεν είναι να γίνονται οι φωνακλάδες του σπιτιού. Και ενώ προσπαθούν για το αντίθετο, υπάρχουν αρκετές φορές που απλώς δεν τους βγαίνει. Διαφωτιστικό παράδειγμα πάνω στην αγωνία που βιώνουν σήμερα οι γονείς στην προσπάθειά τους να είναι όσο πιο σωστή γίνεται, είναι η Τζάκι Κλάιν, μια αφοσιωμένη μητέρα 2 μικρών αγοριών. Η Τζάκι ξοδεύει πολλές ώρες για να πηγαινοφέρνει τα παιδιά σε διάφορες δραστηριότητες, ενώ διαβάζει αρκετά βιβλία για τη σωστή διαπαιδαγώγησή τους. Μπορεί να εξηγήσει με ήρεμη και αποφασιστική φωνή ότι το να μην πλένουμε τα δόντια μας είναι λάθος. Όλα αυτά όμως στο 90% του χρόνου. Γιατί στο υπόλοιπο 10% του χρόνου παραδέχεται ότι χάνω τον έλεγχο και βγαίνω εκτός εαυτού. Και πάλι ενοχές. Και ενώ ο ειδικός Amy Mike Crindy, η οποία έχει δουλέψει με εκατοντάδες γονείς, αποφαίνεται ότι τα ρουλιαχτά είναι το νέο ξύλο, οι γονείς, ταλαιπωρημένοι και με τα ενοχικά τους σύνδρομα γιγαντωμένα μέσα τους, ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να επιβληθούν στα παιδιά τους.
Διευκρινίζει ότι για τους περισσότερους γονείς σήμερα είναι αυτονόητο ότι το ξύλο ανήκει στο παρελθόν ως παιδαγωγική μέθοδος. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να επιβληθούν στον εαυτό τους κάθε φορά που οι μικροί μπόμπιδες αδυνατούν να πειθαρχήσουν στις υποδείξεις τους και καταφεύγουν στις φωνές. Το αποτέλεσμα είναι οι ενοχές να γίνονται ένας φαύλος κύκλος που δεν σταματά ποτέ. Η μέθοδος είναι αναποτελεσματική. Τι προτείνουν λοιπόν οι ειδικοί? Πρώτα απ' όλα επισημαίνουν ότι η υψωμένη φωνή δεν βοηθά ουσιαστικά και άρα καλό είναι να αποφεύγεται. Το μόνο που πετυχαίνουν οι γονείς με την υψωμένη φωνή είναι να εθίζονται τα παιδιά σε τέτοιου τύπου αντιδράσεις και φυσικά να συνεχίζουν ανενόχλητα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Μπορεί το παιδί να πάψει να αισθάνεται χαρούμενο και ευτυχισμένο ή να χάσει την αυτοεκτίμησή του. Αν μάλιστα οι φωνές συνοδεύονται από οργή, προσβολές ή ακόμη και σαρκασμό, τότε υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν στο παιδί αισθήματα απόρριψης. Και επειδή οι φωνές και οι ιστερίες στο σπίτι είναι ένας παράγων κινδύνου για την οικογένεια, ακολουθούν κάποιες οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού των καταστάσεων. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα με πετάει ψηλά στον ουρανό, κι όποτε βουτάει στην πισίνα φεύγει από μέσα το νερό. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Πίνει 7 κουβάδες, λεμονάδες κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Παίζουμε τα απόγευμα στον κήπο, τρέξιμο και μπάλα και κρυφτό. Κι ύστερα στο μπάνιο μου πετάει με την προβοσκίδα το νερό. Όταν είστε σε κατάσταση εκτός ορίων, σκεφτείτε ότι όταν ξεφωνείστε στο παιδί, εκείνη τη στιγμή μπροστά στα παιδικά μάτια δείχνετε σαν ένα τέρας που βρυχάτε. Τώρα είστε σε θέση να τρομοκρατείτε μια ύπαρξη που αδυνατεί να σε αντιμετωπίσει, ενώ την ίδια στιγμή προετοιμάζετε το μελλοντικό, νευρικό και αγενή γιο ή κόρη. Ακόμη, κόβετε τις γέφυρες επικοινωνίας και η εμπιστοσύνη του παιδιού σας προς εσάς εξανεμίζεται σιγά σιγά. Το γεμίζετε φόβο και ανασφάλεια για το κατά πόσο μπορεί να μοιραστεί μαζί σας κάποιο πρόβλημά του, σκέψη ή πράξη. Ακόμη, γαλουχείτε έναν ανήλικο κατά τέτοιο τρόπο που θα βασανίζεται στο μέλλον, αφού το συνήθες είναι να σας αντιγράψει, όπως κάνει το 73% των παιδιών με γονείς που ξεφωνίζουν. Σίγουρα όμως, κανείς δεν προσδοκά τα προηγούμενα για το παιδί του. Οπότε, αντί για φωνές, τι προτείνετε λοιπόν? Προτείνετε να εφαρμόσετε την τεχνική της ηρεμίας. Σκεφτείτε ότι αντί να φωνάζετε, μπορείτε να χαμηλώσετε τα ντεσιμπέλ και να του εξηγήσετε αυτό που θέλετε χαμηλόφωνα.
Πηγαίνετε σε έναν άλλο χώρο για 5 λεπτά. Συγκεντρωθείτε και αναλογιστείτε αν θα θέλετε να φωνάζουν σε εσάς έτσι. Σίγουρα θα γυρίσετε πιο πράι. Βάλτε ένα παιδικό τραγούδι. Πάντα λειτουργεί καταλυτικά. Ρίξτε νερό στο πρόσωπό σας και κάντε μια συνεχόμενη θετική σκέψη. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Θα διαπιστώσετε πόσο ασχημένουμε όταν ξεφωνίζουμε και προσπαθούμε να επιβληθούμε δια της συγχωρήπανσης στο μικρό πλασματάκι που κουρνιάζει τρομαγμένο σε μια γωνιά. Τέλος, κατανοήστε ότι η φωνή είναι ένα αντιπαιδαγωγικό και ητοπαθές μέσο επιβολής στην ευρύτερη ανθρώπινη επικοινωνία. Η οριοθέτηση συμπεριφοράς είναι αυτό που βοηθάει το παιδί να κατανοήσει τους κανόνες και τις προσδοκίες των γονέων του. Τα όρια που τίθενται στη συμπεριφορά καθορίζουν επίσης την ισορροπία της δύναμης και της εξουσίας στις οικογενειακές σχέσεις και συνιστούν ένα ουσιώδες στοιχείο στην ανατροφή των παιδιών. Πολλές μελέτες αναφέρουν ότι όταν οι γονείς θέτουν σταθερά όρια, τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αντίθεση με τα παιδιά στα οποία επιτρέπεται να συμπεριφέρονται όπως τους αρέσει. Τα παιδιά με καλή προσαρμογή έχουν τρυφερούς, περιποιητικούς και υποστηρικτικούς γονείς, οι οποίοι ασκούν έλεγχο με λογικό τρόπο και έχουν υψηλές προσδοκίες. Ο σταθερός έλεγχος που δεν περιορίζει τις ευκαιρίες για πειραματισμό και επιτρέπει την αυθόρμητη έκφραση σχετίζεται με την ανεξαρτησία του παιδιού. Αμέσως μετά την αγάπη, το σπουδαιότερο δώρο του γονιού προς το παιδί είναι η αίσθηση της πειθαρχίας. Οι περισσότεροι γονείς παραδέχονται ότι είναι πολύ σημαντικό να θέτουν όρια, εν τούτης, ένα από τα δυσκολότερα εγχειρήματά τους είναι να βάλουν σε πράξη αυτή την παραδοχή και μάλιστα με τρόπο σταθερό και αποτελεσματικό. Όταν και οι δύο γονείς δουλεύουν όλη μέρα και λείπουν από το σπίτι, απεχθάνονται να εφαρμόζουν κανόνες πειθαρχίας τις λιγοστές ώρες που βρίσκονται με τα παιδιά τους. Όμως, τότε είναι που πολλές φορές τα παιδιά θα δοκιμάσουν την προκλητική τους συμπεριφορά. Πειθαρχία σημαίνει διδασκαλία, όχι τιμωρία. Χωρίς πειθαρχία, τα παιδιά ήδη από το δεύτερο έτος συμπεριφέρονται σαν να είναι κακομαθημένα. Η σταθερή πειθαρχία που αφορά σημαντικά ζητήματα δεν αποτελεί απειλή για την προσωπικότητα του παιδιού. Ίσα-ίσα είναι μέρος της πορείας του προς την αυτογνωσία. Οι γονείς θα πρέπει να διδάξουν όρια στα παιδιά χωρίς να επιδεινώνουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, μερικά παιδιά ηλικίας 3 ως και 6 ετών σε κάποιο ξέσπασμά τους πετούν ή σπάζουν αντικείμενα. Στο τέλος της ημέρας ή κάποια άλλη στιγμή που είναι πολύ κουρασμένο το παιδί χάνει τον έλεγχό του. Καταρχήν, δώστε του να καταλάβει ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνει, ότι δεν θα το αφήσετε να το κάνει όσο περνάει από το χέρι σας. Αγκαλιάστε το και καθίστε κοντά του ώσπου να είναι σε θέση να σας ακούσει. Τότε κουβεντιάστε το λόγο που πιστεύετε ότι θέλησε να το κάνει και δείξτε του ότι ξέρετε καλά πόσο άσχημα αισθάνεται για αυτήν την καταστροφική και ανεξέλεκτη συμπεριφορά του. Διαβεβαιώστε το ότι θα προσπαθήσετε να το βοηθήσετε προτού του ξανασυμβεί. Ρωτήστε το τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να το σταματήσει. Αν αυτό που προτείνει φέρνει αποτέλεσμα, επενέστε το ζωηρά. Αυτό βοηθά ιδιαίτερα στην ανάκτηση του αυτοελέγχου. Προσαρμόστε την πειθαρχία στο στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. Αν πρόκειται για βρέφος ή νήπιο που μόλις άρχισε να στέκεται στα πόδια του, προσπαθήστε καταρχήν να στρέψετε την προσοχή του σε μια άλλη δραστηριότητα. Αν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, δυστυχώς δεν φέρνει πάντα, ίσως χρειαστεί να το απομακρύνετε μόνοι σας. Για ένα παιδί πάνω από 2 ετών, η πειθαρχία πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μία εξήγηση για τους λόγους που το οδήγησαν να παρασυρθεί και να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δοκιμάστε να σκεφτείτε τι όθησε το παιδί σε αυτή τη συμπεριφορά και δώστε του την ευκαιρία να το καταλάβει μόνο του. Η πειθαρχία πρέπει να ταιριάζει στο παιδί σας. Χρησιμοποιήστε όλα όσα ξέρετε γύρω από το χαρακτήρα και τις ευαισθησίες του παιδιού σας. Ένα ευαίσθητο παιδί
μπορεί να συντριβεί με κάποιο είδος τιμωρίας, η οποία μπορεί αντίθετα να είναι ιδανική για ένα ζωηρό παιδί. Όταν το παιδί σας είναι μαζί με άλλα παιδιά, προσπαθήστε να μην ανακατεύεστε. Όταν επεμβαίνετε σε μια κατάσταση, τη μετατρέπετε από μια απλή συναναστροφή παιδιών σε μια περίπλοκη επικοινωνία, όπου τουλάχιστον οι μισές αντιδράσεις του παιδιού σας έχουν στόχο εσάς τους ίδιους. Προσφέρετε στο παιδί σας πρότυπα συμπεριφοράς για μίμηση. Δοκιμάστε να το βοηθήσετε να ελέγξει τον εαυτό του ή να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, δίνοντάς του παραδείγματα. Συχνά ο τρόπος που το βοηθάτε να λύσει μια διαφορά είναι πολύ πιο διδακτικός από χίλιες λέξεις. Μια σταθερή, άμεση αλλά και γεμάτη αγάπη προσέγγιση είναι σίγουρα το καλύτερο πρότυπο μίμησης που μπορείτε να του προσφέρετε. Κάνετε ένα time out, μόνο όμως για λίγο, αφού τελειώσει το ζήτημα, αγκαλιάστε το παιδί και εξηγήστε του γιατί ήταν αναγκαίο να γίνει αυτό. Ζητήστε τη γνώμη του παιδιού για το τι θα μπορούσε να βοηθήσει την επόμενη φορά και δοκιμάστε το. Αν φέρει αποτέλεσμα, επενέστε το παιδί σας. Η σωματική τιμωρία έχει πολύ χειροπιαστά μειονεκτήματα. Θυμηθείτε τι σημαίνει για το παιδί να σας δει να χάνετε την ψυχραιμία σας και να αντιδράτε με τη χρήση σωματικής βίας. Προσέξτε τα διφορούμενα μηνύματα, καθώς του λέτε «μη χτυπάς» ή «μη το κάνεις αυτό». Αν εσείς κατά βάθος δεν έχετε πιστεί, ίσως αυξήσετε την έλλειψη αυτοελέγχου στο παιδί σας. Σταθείτε και εκτιμήστε και πάλι τις περιπτώσεις στις οποίες η πειθαρχία δεν έφερε αποτέλεσμα. Μήπως αντιδράτε πολύ σκληρά και επομένως αναποτελεσματικά. Μήπως το παιδί σας αντιδρά με τρόπο που υποδηλώνει ότι έχει άγχος ή ότι χρειάζεται περισσότερη στοργή. Θυμηθείτε να ενισχύετε θετικά το παιδί σας όταν δεν σας ταλαιπωρεί. «Μπράβο το παιδί μου, κοιτάξτε πόσο προσπάθησες να ελέγξεις τον εαυτό σου». «Κοίταξε πόσο προσπάθησες να ελέγξεις τον εαυτό σου. Είμαι πολύ περήφανη για σένα». Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Ανεβαίνω στη μηλιά και πάτω στη λεμονιά. Πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Γάτα, 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 γάτα τα φυλάς εσύ. Γάτα, 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 γάτα τα φυλάς εσύ. Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Παίζουμε κρυφτό. Ανεβαίνω στη μηλιά και πάτω στη λεμονιά. Πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Γάτα, 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 γάτα τα φυλάς εσύ. Γάτα, 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 τα φυλάς εσύ. Ανεβαίνω και πάτω στη λεμονιά. Πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Γάτα, γάτα, γάτα τα φυλάς εσύ. Γάτα τα φυλάς εσύ. Στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης, η τιμωρία και η πειθαρχία είναι έννοιες που πολλές φορές συγχέονται. Στην πραγματικότητα όμως διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Η πειθαρχία έχει περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και αφορά στην καθοδήγηση του παιδιού και στην εκπάθηση ασφαλών συμπεριφορών και αυτοελέγχου.
Αντίθετα, όταν τιμωρούμε, αναλαμβάνουμε το ρόλο του αστυνομικού που επιδιώκει να συμμορφώσει το παιδί και να το καταστήσει υπάκου. Σε γενικές γραμμές, η πειθαρχία είναι καταλληλότερη από την τιμωρία επειδή διδάσκει άμεσα δεξιότητες που αφορούν στην αποδεκτή και επιθυμητή συμπεριφορά. Η πειθαρχία αυξάνει την αυτοεκτίμηση, επιδεικνύει σεβασμό, ενθαρρύνει και διδάσκει δεξιότητες αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. Αντίθετα, η τιμωρία μειώνει, ντροπιάζει, θυμώνει και αποθαρρύνει το παιδί. Πριν θέσετε τους κανόνες πειθαρχίας στο παιδί σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και την ηλικία του. Τα μωρά στην ηλικία τους είναι περίεργα, δραστήρια, κάποιες φορές υπερδραστήρια και βασική τους δουλειά είναι να εξερευνούν το περιβάλλον. Αρχίζουν να μιλάνε και προσπαθούν να βάλουν σειρά τις λέξεις. Ακόμη και αν δεν ξέρουν τι σημαίνει, το όχι, το χρησιμοποιούν συνεχώς. Τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν τα πράγματα γύρω τους και ότι το βάζω θα σπάσει αν το κλωτσίσουν. Ποια είναι η στρατηγική? Ένα σταθερός τόνος στη φωνή και μια σοβαρή έκφραση στο πρόσωπό σας αρκεί για να τα συμμορφώσει, μια που στην ηλικία αυτή δεν κατανοούν ακριβώς την έννοια της τιμωρίας. Μην αντιδράτε υπερβολικά και με φωνές, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τρομάξετε. Επειδή στην ηλικία αυτή δεν θυμούνται τι έκαναν πριν από 2 ώρες, θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή και να είστε έτοιμες για επανάληψη της σκανδαλιάς τους. Κάντε focus στην πρόβλεψη. Για να μην χρειαστεί να βγείτε εκτός εαυτού, εξαφανίστε από το οπτικό τους πεδίο οποιοδήποτε εύθραστο αντικείμενο. Χρησιμοποιήστε την τακτική τότε περισπασμού. Αν δηλαδή το μωρό σας επιμένει να τραβάει το τραπεζομάντιλο για να δει πώς πάνε τα πιάτα, στρέψτε την προσοχή του σε κάτι άλλο, λιγότερο επικίνδυνο. Το παιδί των 2 ετών. Η ζωή στην ηλικία αυτή θυμίζει συναισθηματικά τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Τώρα αρχίζει να κατανοεί τα συναισθήματά του και να πειραματίζεται με αυτά σε σχέση με τους άλλους. Τι θα συμβεί αν αρνηθώ να φορέσω τα παπούτσια μου? Είναι λίγο μπερδεμένα σε σχέση με τις δυνάμεις τους. Άλλοτε τις υπηρεκτιμούν, άλλοτε τις υποτιμούν και εκνευρίζονται. Ανακαλύπτουν πως δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και πάλι εκνευρίζονται. Ποια είναι η στρατηγική? Προσπαθήστε να τους δώσετε να καταλάβει ότι δεν είναι εκείνος ο αρχηγός. Βάλτε όρια χωρίς πισωγυρίσματα. Δώστε τους απλές επιλογές και μην υπερεκτιμάτε αυτά που μπορεί να κάνει. Το βασικό είναι να του δώσετε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί σας. Επίσης, πρέπει να κατανοήσετε πως ό,τι κάνει, το κάνει για να σας τεστάρει. Βοηθήστε τον να αρχίσει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Αν αρχίσει να χτυπάει, μάθετε το πως η πράξη αυτή πονάει. 3 ετών είναι η ηλικία που αρχίζουν να διεκδικούν την ανεξαρτησία τους. Τώρα, πρόκληση γι' αυτό είναι να προσπαθεί να ελέγχει τα συναισθήματά του. Έχουν άποψη για όλα. Ή αν όχι για όλα, για τα πιο πολλά. Αρνούνται να κάνουν μπάνιο, να φορέσουν παπούτσια, να ντυθούν ή να φάνε κάποιο φαγητό. Αρχίζουν να κατανοούν τι είναι αιτία και τι αποτέλεσμα. Κάνουν μια ζημιά και περιμένουν την τιμωρία. Τα νεύρα ακόμη είναι συχνά, αλλά πιο σύντομα. Τώρα αρχίζουν να διαχειρίζονται κάπως το θυμό τους. Τι μπορείτε να κάνετε? Να τους δίνετε δικαιοδοσία και να τους βάζετε καθήκοντα. Εξηγήστε τους με απλά λόγια τι περιμένετε από αυτά. Αρχίστε το μάθημα της καλής συμπεριφοράς. Παίξτε μαζί τους κάποια παιχνίδια ρουτίνας. Για παράδειγμα, βάλτε ένα τραγούδι και ζητήστε του να τελειώσει τη συγκεκριμένη δουλειά μόλις τελειώσει το τραγούδι. Και φυσικά, επαναλάβετε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες. Ένα τρίχρονο παιδί δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς την έννοια του χρόνου. Ένα παιδί 4 ετών τώρα μαθαίνει να αποδέχεται κανόνες. Μιμείται τη συμπεριφορά των σημαντικών ενηλίκων. Μπορεί να αναλάβει απλές ευθύνες και μπορεί τις περισσότερες φορές να κάνει κάτι εκ περιτροπής. Λατρεύει να χρησιμοποιεί τη λέξη όχι.
ενδιαφέρονται πολύ για τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες, εξαιτίας του παιχνιδιού σταματούν να σας προσέχουν και δεν σας ακούν. Επιδεικνύουν μια τεράστια επιμονή, μία που τώρα είναι περισσότερο ικανά να σκεφτούν αυτό που θέλουν και να το υπερασπιστούν με σθένος. Καμιά φορά λένε ψέματα, όχι από πρόθεση, αλλά επειδή έχουν μια περίεργη αίσθηση της αλήθειας και δεν καταλαβαίνουν ότι το να λες ψέματα είναι κακό. Τι μπορείτε να κάνετε? Αποφύγετε την επίδειξη δύναμης και υιοθετήστε μια στρατηγική ευγένειας. Δώστε του το χρόνο που χρειάζεται. Αν ας πούμε περνάει καλά με τους φίλους του, μην τον παίρνετε βιαστικά. Αγνοήστε τις ιστερίες του, παραμείνετε ψύχρεμοι και με χαμηλή φωνή θέστε και πάλι τους κανόνες σας. Χειριστείτε ήρεμα τα ψέματά του. Μην δείχνετε στους άλλους ότι ντρέπεστε για αυτά και ποτέ μην του πείτε ότι ντρέπεστε για το ίδιο. Ένα παιδί 5 ετών. Η κοινωνικότητά τους αρχίζει να αναπτύσσεται. Πρόκληση για αυτά τώρα είναι να ισορροπήσουν τις δικές τους ανάγκες με αυτές των γύρων τους. Γενικά, αρνούνται να κάνουν μπάνιο, να τηρήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα, χρησιμοποιούν απρεπές λεξιλόγιο, αρνούνται να έρθουν μαζί σας στα μαγαζιά και όταν έρθουν αρνούνται να μείνουν. Μπορείτε να τηρείτε ευλαβικά τις όποιες συνέπειες παρά τις αντιδράσεις που θα αντιμετωπίσετε. Αν υποχωρήσετε από τις θέσεις σας, το παιδί θα καταλάβει πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπορεί να σας ξεφύγει. Αν όμως γνωρίζουν ακριβώς τι περιμένετε από αυτά και τι συνέπειες θα έχουν αν δεν το κάνουν, μπορούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα των επιλογών τους. Και αυτό τους δίνει ένα αίσθημα ελέγχου. Αποφύγετε λοιπόν τον πειρασμό να κάνετε τα στραβά μάτια έστω και για μια φορά. Ίσως χρειαστεί να πείτε κάτι 50 φορές μέχρι να μάθει το παιδί σας να υπακούει. Αξίζει όμως τον κόπο αυτού του είδους η επανάληψη. Οπότε λοιπόν συνοψίζοντας, μην ορίεστε. Αυτός που υψώνει τη φωνή, ουρλιάζει, στριγκλίζει, πέφτει στα μάτια των παιδιών και χάνει το κύρος του. Ένας πιο μετριοπαθής και ουσιαστικός τόνος πείθει περισσότερο, ακόμα και για τα παιδιά. Επικεντρωθείτε στο συγκεκριμένο. Όταν μαλώνουμε τα παιδιά, καλό είναι να περιοριζόμαστε στο συγκεκριμένο και να μην θυμόμαστε κάτι από το παρελθόν. Μην τα προσβάλλετε, μην ξεχνάτε ποτέ την παλιά συμβουλή που μας προτρέπει να μην κριτικάρουμε το πρόσωπο αλλά την πράξη. Γι' αυτό αποφύγετε να χρησιμοποιείτε εκφράσεις του τύπου «Δεν είσαι καλό παιδί» και προτιμήστε εκφράσεις όπως «Αυτό που έκανες δεν ήταν καλό». Όχι βεβαίως μεγάλες κατσάδες. Με τις συνεχές φωνές δεν καταφέρνετε τίποτα, γι' αυτό μην γίνεστε επίμονοι. Όσο πιο μικρής διάρκειας είναι η κατσάδα εισαγωγικά πάντα, τόσο πιο γρήγορα αποτελέσματα έχει. Όσο διαρκεί σε χρόνο η φωνή μας, υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπούμε σε κλόουν που δεν τον παίρνει κανείς σοβαρά. Λέμε όχι σωματική τιμωρία. Στις 24 Ιανουαρίου του 2007 τέθηκε σε ισχύ νόμος, ο οποίος με το άρθρο 4 απαγορεύει την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου ως μέσο σοφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής. Μην δείχνεις ποτέ στα παιδιά σου ένα αυστηρό πρόσωπο. Η γλύκα σου κερδίζει την αγάπη τους. Η αληθινή αγάπη προς το παιδί θα μας υποδείξει τον τρόπο να τα βοηθήσουμε με ηρεμία και στοργή να γίνουν ευχαριστημένοι και ισορροπημένοι άνθρωποι. Τα παιδιά έχουν ανάγκη περισσότερο για παράδειγμα παρά για κριτικές. Τα παιδιά είναι τριαντάφυλλα με κλεισμένα ακόμη τα πέταλά τους. Τα παιδιά είναι μεγαλόψυχα και μπορούν με τη μαγεία της φαντασίας τους να φιλοξενήσουν την ψυχή τους, τόνα δίπλα στ' άλλο πράγματα που μυαλά ενηλίκων, η μεταξύ τους διαφορά προκαλεί σφοδρό πόλεμο και αλληλοαποκλεισμούς. Ας μην ξεχνάμε όλοι μας ότι τα παιδιά είναι κινητήρια δύναμη όλων μας και η ζωή τους στον κόσμο αλλάζει. Καλό απόγευμα. Και να μιλώ στη μέση, παίρνω φως.
παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο. Μία εκπομπή αφιερωμένη στο παιδί, στους γονείς και τις εκπαιδευτικές ανησυχίες όλων μας. Επιμελείται και παρουσιάζει η νηπιαγωγός Γαλήνη Μουτάφου.